Ο νομάρχης Καρδίτσας και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης κ. Φώτης Αλεξάκος, μιλώντας στην DRT και την εκπομπή Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα, ενώ απορρίπτει ότι μπορεί να υπήρξε κεντρική κατεύθυνση του Κομμουνιστικού Κόμματος προς τους ψηφοφόρους του να στηρίξουν αγοραστό, συγχρόνως υποστηρίζει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος με τη λαϊκή συσπήρωση Χρήστος Στέγος παρήχε τη στήριξή του στον νεοδημοκράτη νεοεκλεγέντα δήμαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Παπαλό. Από την πλευρά που υπήρχε μια παρότρινση από τον συνδυασμό του κυρίου Τέγου να ψηφίσουν Παπαλό και με δεδομένο ότι στον νομό Καρδίτσας πρέπει να το γνωρίζουμε και να μην κρυβόμαστε. Υπήρξε τέτοια παρότρινση, το ξέρετε αυτό? Το γνωρίζω ότι έγινε αυτή η παρότρινση. Είναι σημαντικό και αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή ο κύριος Τέγος κατήφθηνε τους ψηφοφόρους. Συνήθως όταν λέω κάτι το εννοώ. Φυσικά. Υπήρξε μια παρότρινση από την πλευρά του συνδυασμού του κυρίου Τέγου να ψηφίσουν τον Παπαλό διότι δεν συμπαθούσε το Βερίλη γιατί 4 χρόνια ήταν σκοτωμένοι. Απλά πραγματάκια. Πόσο πιο ελαϊκά. Ο κύριος Τέγος επανειλημμένα σε ρεπορτάζ δήλωσε ότι η γραμμή είναι άκυρο λευκό. Σας εσείς λέτε ότι τώρα δεν ήταν αυτή η γραμμή. Τέγου ήταν Παπαλός. Η γραμμή ήταν συγκεκριμένη και σαφής και διασταυρωμένη.